Συνήθως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα φέτος και μέχρι να έρθει κάποιος άλλος είσαι ο πιο έμπειρος, ο αυτός που πάει για βασικό στην επίθεση. Μετά τον πρώτο χρόνο και τις λίγες συμμετοχές νιώθεις εσύ καλά για να το κάνεις αυτό το χρόνο? Σίγουρα, εντάξει, κάθε χρόνο είναι και διαφορετική εμπειρία. Τώρα το άμα θα είμαι βασικός ή στον πάγκο είναι θέμα του προπονητή. Είναι θέμα δουλειάς δικιάς μου και θέμα του προπονητή. Το ΜΑΠ έρχεσαι στις πολύ λίγες συμμετοχές. Ήταν η πρώτη σου παρουσία μας με την ΑΕΚ. Φέτος ακόμα και στα φιλικά σε έχει βοηθήσει αυτό να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Είδαμε στο πρώτο φιλικό ότι μπήκες, αμέσως δημιούργησες ευκαιρίες. Νιώθεις καλύτερα και πιο έτοιμος από πέρσι? Σίγουρα. Πέρσι χάσει και όλη την προετοιμασία όλο το καλοκαίρι. Φέτος είναι διαφορετικά. Έχουμε διαφορετική ομάδα. Έχω ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα. Ο coach είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η επίθεση. Εσύ το πιστεύεις αυτό, το συμφωνείς με αυτό και εκτιμάς ότι με τις υπάρχουσες λύσεις μπορεί να βρεθεί να επιληθεί? Σίγουρα, εντάξει. Μέσα σε όλα τα πολλά προβλήματα της ΑΕΚ είναι και της επίθεσης. Αλλά είναι μια οικογένεια όλη η ΑΕΚ και πιστεύω ότι άμα ενωθούν όλοι μαζί θα υπάρξουν λύσεις. Συμμερίζεσαι και την αισιοδοξία του Μαδουδή ότι η ομάδα μπορεί να είναι άμεσα ανταγωνιστική? Εννοείται, ναι. Το έχουμε δείξει και στα φιλικά αυτά. Περισχύει στο Λιμπερόπουλο συμπαίκτη στην επίθεση να σου μαθαίνει πράγματα. Φέτος δεν είναι εδώ ο Λιμπερόπουλος. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα χωρίς τέτοιο εμπειρό παίκτη και τι περιμένεις να έρθει, ίσως περιμένεις κάτι ανάλογο, κάποιον παίκτη εμπειρία να έρθει στην επίθεση? Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιο θα έρθει τώρα. Σίγουρα με τον Λιμπερόπουλο πήρα πολλές εμπειρίες, κέρδισα πολλά πράγματα και μου έμαθε πολλά. Τώρα φέτος θα δούμε. Αυτό ήθελα να συνεχίσω. Σε αγχώνει καθόλου και εσένα και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι συνομήλικα με εσάς ότι φέτος είναι αποκλειστικά σε εσάς η ΑΕΚ στην πλάτη σας? Δεν έχετε τη βοήθεια από πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές? Είναι μια διαφορετική κατάσταση. Πέρσι είχε πολλούς παίκτες με εμπειρία. Φέτος έχει πιο νέα παιδιά. Θα δούμε, μήπως το νέο μοντέλο αυτό θα τη βοηθήσει περισσότερο.